πανηγυρίζουν για την νίκη τους πάνω σε φορτηγά, ανεμίζοντας την ουκρανική σημαία. Ωστόσο, πρόεδρος Γιανουκόβιτς τους διαψεύδει. Ξεκαθαρίζει σε διάγγελμά του ότι δεν παρετείται και κατηγορεί την αντιπολίτευση για πραξικόπημα. Συγκρίνει μάλιστα αυτή την πολιτική κρίση με την άνοδο των Ναζί στην εξουσία. Τους αποκαλεί γκάνγκστερς που τρομοκρατούν τη χώρα. Виктор Федорович, вы пошли... Меня все время пугают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал, что они дают гарантии безопасности. Τα γάλματα του Λένιν, κατάλοιπα του σοβιετικού παρελθόντος και σύμβολα των σχέσεων με τη Ρωσία, πέφτουν το ένα μετά το άλλο σε όλη την Ουκρανία. Ο κόσμος απαιτεί εδώ και τώρα την παρέτηση Γιανουκόβιτς. Εκλογές στις 25 Μαΐου, αποφάσισε η Βουλή. Από το πρωί υπήρχε ένα θρίλερ σχετικά με την τύχη του Γιανουκόβιτς, ο οποίος έχει εγκαταλείψει το Κίεβο και έχει καταφύγει στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της χώρας, στα σύνορα με τη Ρωσία. Δημιουργίες ένοπλων διαδηλωτών έχουν αναλάβει τη φύλαξη του Προεδρικού Μεγάρου, ενώ τα τηλεοπτικά συνεργεία μπήκαν μαζί με τους διαδηλωτές στο σπίτι του. Το Χάρκοβο είναι το προπύργιο του Γιανουκόβιτς. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι τοπικοί κυβερνήτες και περιφερειάρχες που είναι πιστοί στον ίδιο και στη Μόσχα. Υπάρχει κίνδυνος για διχοτόμηση της χώρας σε δυτική και ανατολική, προειδοποιούν οι βουλευτές στο Κίεβο. Οι κυβερνήτες δεν αναγνωρίζουν τις αποφάσεις του Κιέβου και θέλουν μάλιστα να σχηματίσουν ακόμη και στρατό για να προασπίσουν την ακεραιότητά τους. Will be a unique force in charge of all political decisions here. Οι βουλευτές χειροκροτούν για την απόφαση να φεθεί αμέσως ελεύθερη η πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσέγκο, η κόρη της δακρύζει. Ми боролися, як ви знаєте, разом з громадськістю, з демократичним світом, з вами, які висвітлювали всі події. Στενοί της συνεργάτες όμως ανέλαβαν σε θέση κλειδιά, υπουργός εσωτερικών και πρόεδρος της Βουλής. Для того, щоб було сформовано коаліційний уряд, для того, щоб була єдність, я офіційно заявляю, коли для формування коаліційного уряду необхідно буде подача моєї заяви про відставку, я подаю заяву про відставку, щоб був сформований коаліційний уряд. Ο νέος υπουργός εσωτερικών ανακοίνωσε αμέσως ότι η αστυνομία είναι στο πλευρό των διαδηλωτών, την ώρα που ο Γιανουκόβιτς μετρά νέες απώλειες. Τουλάχιστον 40 βουλευτές του εγκατέλειψαν το κόμμα. Το οργισμένο πλήθος αποδοκιμάζει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Βιτάλη Κλίτσκο, επειδή έκανε χειραψία με τον πρόεδρο Γιανουκόβιτς αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση. Χθες το βράδυ, οι διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς τους. Χιλιάδες άνθρωποι στην πλατεία Ανεξαρτησίας άναψαν τα φωτάκια από τα κινητά τους και κεριά, φωνάζοντας ήρωες. Την ίδια ώρα, το γύρο του κόσμου κάνει βίντεο με την κοινική προειδοποίηση του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών στους διαδηλωτές. Μέσα σε λίγες ώρες έγινε το σύμβολο του αγώνα. Λίγο μετά το σοβαρό τραυματισμό της από σφαίρα, έγραψε στο Twitter «Πεθαίνω» και η φωτογραφία της έκανε το γύρο του κόσμου. Ωστόσο, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σκληρή η παρέμβαση της Μόσχας. Η αντιπολίτευση οδηγείται από ένοπλους εξτρεμιστές, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Απέτυχε να εκπληρώσει τους όρους συμφωνίας. Νωρίτερα πάντως, Ομπάμα και Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία τους είχαν καταλήξει πως η συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα για να δοθεί τέλος στη βία.